Ποιες είναι οι πιθανότητες να βρείτε τον έρωτα μέσα στον καινούριο χρόνο. Το 2023 είναι πολλά υποσχόμενο. Ωστόσο, υπάρχει μία προϋπόθεση για την επιτυχία. Η θετική σκέψη. Αν είστε υπεραπεσιόδοξοι, δεν μπορείτε να έχετε καλή σχέση. Ακόμα και αν αγαπάτε κάποιον, μόνο δυστυχισμένο θα τον κάνετε. Η ερωτική σας ζωή μπορεί να είναι καλή, αλλά πρέπει να είστε χαλαροί. Προσπαθήστε να μην είστε πολύ νευρικοί και μην πιέζετε τις καταστάσεις. Απλώ απολαύστε την πορεία και αφήστε τα συναισθήματά σα να σα καθοδηγήσουν προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα το άτομο που σα ενδιαφέρει. Μπορεί να πιστεύετε ότι οι αλλαγέ συνδέονται με αβεβαιότητα και δυσφορία. Οπότε δεν είναι καθόλου περίεργο που δεν θέλετε να αλλάξετε τίποτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το 2023 έχει να κάνει με την αλλαγή και πρέπει να τι αντιμετωπίσετε. Η ερωτική σα ζωή μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι νέο, καλύτερο και πιο συναρπαστικό όσο και σας φαίνεται διανόητο, μπορεί να πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, το 2023 μην διστάσετε να ρισκάρετε στην ερωτική σας ζωή. Ποτέ δεν ξέρετε πού μπορεί να σας οδηγήσει. Μπορείτε να είστε και ευτυχισμένοι και επιτυχημένοι. Μην ξοδεύετε τις ημέρες σας σκεπτόμενοι ότι κάποια μέρα θα βρείτε τον τέλειο σύντροφο. Τέτοιος άνθρωπος δεν υπάρχει. Κάνεις δεν είναι τέλειος. Δεν υπάρχει κάτι κακό με την ανεξαρτησία. Στην πραγματικότητα έχει θετική επίδραση στη σχέση σας. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους θα έχετε εξασφαλισμένη την ισορροπία και την άνεση στη σχέση ή στο γάμο σας. Τα συναισθήματά σας θα ηρεμούν μόνο και μόνο από την παρουσία του συντρόφου ή της συντρόφης σας. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι οι οικογενειακοί δεσμοί παραμένουν αραγείς όταν στο τέλος του έτους προκύψουν προβλήματα. Το πρώτο τρίμηνο του έτους, αν σκέφτεστε να κάνετε πρόταση γάμου, προχωρήστε. Με τη διέλευση του Δία θα έχετε την ευκαιρία να πείτε στο αγαπημένο σας πρόσωπο πώς νιώθετε για να κάνετε τη σχέση σας πιο δυνατή και καλύτερη. Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν δυσκολίες στην προσπάθειά σας να λύσετε τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στη σχέση σας εδώ και καιρό. Την ίδια περίπου περίοδο, ο χρόνος μπορεί και αυτός με τη σειρά του να δημιουργήσει κάποια εμπόδια στην ερωτική σας ζωή, όσο και στη σχέση σας. Ωστόσο, του επόμενου μήνε τα πράγματα θα γίνουν σίγουρα καλύτερα για εσά. Οπότε δεν υπάρχει λόγο ανησυχία. Ο ανάδρομο Άρη στην αρχή του έτου θα επιστρέψει σε ορθή πορεία. Έτσι, οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν τα συναισθηματικά του καμπανεβάσματα, καθώ η κατάσταση αυτή έχει την τάση να επηρεάζει του αδέσμευτου καρκίνου και να του κάνει να νιώθουν κατάθλιψη, πεσμένη ψυχολογικά και από μακρύ. Σε μια τέτοια συναισθηματική αναταραχή, σα προτείνω να είστε κοντά στου δικού σα ανθρώπου. Προσπαθήστε να περάσετε χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους σας, καθώς η επαφή μαζί τους θα βοηθήσει σίγουρα στην ανύψωση της διάθεσής σας. Αργότερα, στο δεύτερο εξάμεινο του 23, μπορεί να απαιτήσετε κάποιες σοβαρές δεσμεύσεις. Όμως, είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί ατομικά, αλλά σε συνδυασμό με τον ή τη σύντροφό σας. Όσο δύσκολο θα είναι για εσά το πρώτο εξάμεινο του 23, θα δείτε ότι το δεύτερο εξάμεινο θα είναι υπέρ σας. Είτε πρόκειται για άτομα που αγαπούν τις σχέσεις, είτε για αργέννητες, είτε για άτομα που ξεφορτώνονται ορισμένοι τοξικού δεσμού του παρελθόντος τους, όλοι θα αναζητήσετε την ευτυχία και θα νιώσετε καλύτερα με έναν εντελώ διαφορετικό τρόπο. Όλα χάρη στον Δία και τον Κρόνο. Όχι μόνο θα δημιουργήσουν τη χαμένη σπίθα στη σχέση σας, αλλά και θα φροντίσουν να φρεσκάρουν τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για τον ίδιο λόγο, κάποιες από τις παλαιές ασχέσεις και πρώην θα μπορούσαν να επανέλθουν στο προσκήνιο. Θα δείτε αυτά τα άτομα να σας βοηθούν να βρείτε κάτι καινούργιο στη ζωή σας ή να γίνουν ένας όμως για να κλάψετε προκειμένου να ξεπεράσετε το παρελθόν σας είτε να γίνουν ένας γλυκός σύντροφος για όσους προσπαθούν να αναθερμάνουν τη σχέση που διαλύθηκε. Εσταθήκατε χαρούμενοι όταν ανέφερα ότι όλα θα είναι τέλεια, σωστά. Λοιπόν, κρατήστε τον εαυτό σα λίγο πίσω, καθώ το τέταρτο τρίμηνο έρχεται με ορισμένε προειδοποίησει, τι οποίε θα πρέπει να λάβετε υπόψη. Μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποιε εντάσει στην προσωπική σα ζωή. Κάποια από το μασκαπανεβάσματα θα υπάρξουν μεταξύ των ζευγαριών. Το πιθανότερο είναι να υπάρξουν τσακωμοί και λογομαχίε. Αλλά Καθώς θα προχωρούν οι μέρες, να ξέρετε ότι γύρω στο τέλος του 2023 θα έχετε μια υγιή, επιτυχημένη και σοβαρή σχέση.